πρόεδρο του Τραστέχνη Άρη, αντιπρόεδρο τη ΚΑΕΑΡΗ, ο Λευτέρη Αρβανίτη, που είναι μαζί μα και πάμε να τον καλησπέρισουμε χθε αμέσω. Πρόεδρε, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Πολλά αυτά τα οποία έχετε να διαχειριστείτε στην καθημερινότητά σα. Το γήπεδο, το μπάσκετ, είναι... το Δήμο, που κι αυτό υπάρχει. Όντω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Να πάμε με την επικαιρότητα. Όχι μόνος μου, βέβαια. Όχι μόνος σας, εννοείται, γιατί έχετε και πολλούς συνεργάτες. Και να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, γιατί στο μπάσκετ έχουμε μεταγραφή. Ή όχι, εσείς θα μας πείτε. Ακόμα δεν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, διαβάζω και εγώ αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Για να σας. Α, Στέργιο μου, ναι. Ναι, μία ερώτηση θα κάνω στο πρόεδρο. Σαν εξωτερικός παρατηρητής, πρόεδρε. Πώς γίνεται μια ομάδα μπάσκετ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό από το μείον 19 και να παίρνει και διαφορά και να κερδίζει και τον Προμηθέα και να έχει αυτές τις δύο νίκες στην περίοδο? Δηλαδή δεν είναι φοβερό? Γιατί ο Άρης έκανε μια ομάδα να κερδίζει τον Παναθηναϊκό από το μείον 19, να το κάνει συν 10, δηλαδή πραγματικά απίστευτο, και να κερδίζει τον Προμηθέα με 20 πόντους στην Πάτρα. Και να το συμπληρώσει. Και να μην έχει νίκες. Για να το συμπληρώσω εγώ, ναι. Και να μην έχει κερδίσει σε μάθη τα οποία περίμενε πιο εύκολο να έρθει η νίκη. Δηλαδή είναι λίγο. Ναι. Περίεργη η παρουσία της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό οφείλεται καθαρά στο ότι είναι μια ομάδα καινούρια. Είναι μια ομάδα νεανική, πάρα πολύ νεανική. Έχουν μέσο όρο ηλικίες 24 ετών. Mm-hmm. Παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει αυτή την άγρια λίγκα που είναι η ελληνική λίγκα. Και χάσαμε κάποια παιχνίδια, όπως θα είδατε βέβαια και εσείς, στις λεπτομέρειες. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα. Αλήθεια. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε, και να τα είχαμε χάσει όλα. Ναι. Αυτό οφείλεται καθαρά σε αυτό που σας είπα. Στην νεανική ομάδα, στην απειρία. Το είχε πει άλλωστε και ο coach Καστρίδης, ότι εάν παίζουμε πολύ καλά από ό,τι νικήσουμε όλους, εάν πέσουμε λίγο κάτω από αυτό που μπορούμε να παίξουμε, μπορούμε να χάσουμε από όλους. Και αυτό έγινε δυστυχώς. Μήπως είναι τα παιδιά πιο απελευθερωμένα, πρόεδρε, σε παιχνίδια που. Και ήταν να έρθει, δεν θα πει κανείς τίποτα με Άρη Παναθηναϊκό. Που δεν νιώθουν τόσο πολύ πίεση, ίσως. Ενώ μάτς με Κολοσσό είναι must win για τον Άρη στο Παλέ, ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως. Είναι must win. Αυτό. Ναι, περιγράφεται τώρα μια κατάσταση άγχους. Ναι, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο που είπα. Στην νεανική ομάδα, στην πολύ μικρή ηλικία και στην απειρία που έχουν αυτά τα παιδιά, ειδικά όταν παίζουν σε ένα γήπεδο σαν το Palais des Sports, και όλη τη βαριά ιστορία που κουβαλάει αυτή η φανέλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη σηκώσει. Πιθανόν να είναι και αυτό. Είναι ένα κομμάτι είναι και αυτό, ίσως. Εξ πάντως, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές. Που νιώθουν οι αθλητές. Ακόμα και σε γενικές γραμμές, πάντως και με αυτές τις δύο νίκες, αλλά παρά τις ήττες που ήρθαν σε εμάς, όπως με το Ελληνικό βέβαια, που ήταν και ο παράγοντας της διαιτησίας για τον οποίο φώναζε ο Άρης, και με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ σίγουρα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, πρόεδρε, ειδικά με την ΑΕΚ. Ο Άρης βγάζει μια αισιόδοξη άβρα την φετινή σεζόν. Ότι ακόμα και σε στραβή, βλέπεις μια ομάδα τουλάχιστον πολύ διαφορετική από πέρυσι, πιο αθλητική, πιο νεανική. Μια ομάδα που δεν έχει γνωρίσει τη συντριβή σε κανένα από τα παιχνίδια στα οποία έχει χάσει. Και τα παλεύει όλα μέχρι τέλους. Είναι όλα τα παιδιά μαχητές. Παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχουν την οτροπία νικητή. Γι' αυτό τους επιλέξαμε κιόλας. Χάσαμε αυτά τα παιχνίδια και από άλλους παράγοντες. Όχι μόνο από το ότι εμείς δεν ήμασταν σωστοί σε κάποιες αποφάσεις τα τελευταία δευτερόλεπτα. Φτιάξαμε αυτό το σύνολο. Ξέρουμε να φτιάχνουμε σύνολα όταν έχουμε τη δυνατότητα. Όταν λύσαμε τα μπαν, φτιάξαμε μια ομάδα η οποία είναι και οικονομική, αλλά και είναι αυτή που πρέπει για τον Άρη, για το πώς είναι η συγκατάσταση που είναι ο Άρης. Είναι μια ομάδα η οποία τον αντιπροσωπεύει. Δίνει μάχη σε όλα τα παιχνίδια. Και ο εμπειρός μας παίχτης είναι ο Χάνλαν. Και είστε κι εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος το φετινό έργο, πρέπει να το χαρακτηρίσω έτσι, το έχετε ξαναζήσει και πριν χρόνια, όταν πάλι με ένα κράμα έμπειρων, με νεαρούς, τότε ήταν ο Βεζέκοφ και ο Μποχωρίδης, τώρα είναι ο Νετζίπογλου, ναι. Και με πολλά χρέη στην πλάτη σας, βρίσκετε τον τρόπο για να φτιάξετε μια μαχητική ομάδα που δεν θα παλέψει απλά για την παραμονή της όπως γινόταν μέχρι πέρυσι. Ναι, αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, όντως φτιάχναμε τέτοιες ομάδες και οικονομικές και ομάδες που πάλευαν. Με νέα παιδιά όπως το Μποχωρίδης και ο Βεζέγκοφ που τους βάλαμε στο ρόστερ και είχαν ρόλο. Το είχαμε και φέτος. Απλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν ομάδες που δεν τις φτιάχναμε εμείς, έτσι τις φτιάχναν άλλοι. Mm-hmm. Εμείς είχαμε να διαχειριστούμε μόνο την χρονιά την τελευταία που είχαμε τα μπαν που δεν μπορούσαμε να τα λύσουμε, όχι γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα, γιατί δεν δεχόντουσαν να τα λύσουν
οι αθλητές που τα είχαν επιβάλει λόγω της ανακοίνωσης της FIBA ότι δεν θα δώσει τα δελτία ακόμα και για το ελληνικό πρωτάθλημα εάν δεν λύσουμε τα μπαν. Έτσι εκεί πιεστήκαμε πάρα πολύ εμείς από τους αθλητές, δεν μπορέσαμε να τα λύσουμε, δεν δεχόντουσαν κανέναν διακανονισμό και την πατήσαμε, θα έλεγα, στο να κάνουμε μια ομάδα με μπαν, η οποία δεν μας βγήκε. Δεν ήταν όμως η επιλογή μας αυτή, έτσι, ήταν δηλαδή κάτι που το κάναμε αναγκαστικά. Και το έχουμε αποδείξει τους ή άλλους τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με την ΚΑΕΡΣ. Και η απουσία των μπαν φαίνεται η σημασία της στην ευελιξία που δίνει πλέον στον Άρη για να αλλάξει κάποια πράγματα στο ρόστερ του και να φέρει παίχτες, για παράδειγμα, όπως ο Κέλλη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στην Πάτρα. Και βγήκε και με πήγαν πολύ πιο εύκολη και τη ζωή του προπονητή και την καθημερινότητα της ομάδας και βοηθάει να διορθώσει και κάποια λάθη. Είναι φυσιολογικό να γίνουν, έτσι. Ή να καλύψει κάποια κενά που δεν πρόλαβες. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά καθυστερήσαμε λίγο στο θέμα του ψηλού γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν ψηλό σαν τον Κέλλη που θα τέριαζε με τους υπόλοιπους αθλητές. Δηλαδή η ομάδα μας λειτουργεί σε μια ταχύτητα χ. Δεν μπορείς να φέρεις έναν αθλητή ο οποίος δεν μπορεί να δουλέψει αυτή την ταχύτητα. Έτσι. Ας είναι και 2-10, αν δεν μπορεί να τρέξει, δεν τους προλαβαίνει. Και τον κάνεις μόνο και μόνο για να τον φέρεις και να λέμε: α, φέραμε έναν παίκτη. Και να μην μας παίζει και να τον πληρώνουμε τζάμπα. Αυτό. Και ακούγαμε από πάνω μετά ότι ο Κέλλη είναι κοντός για τη θέση. Ο Μάσε ήταν το ίδιο και αυτός όμως, παιδιά. Δηλαδή, λίγο μπάσκετ να βλέπουμε. Κανονικό, να βλέπουμε μπάσκετ πρώτα και μετά να μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων. Και εγώ ως ποδοσφαιρικός πρόεδρε, αυτό το οποίο έβλεπα πέρυσι και το έλεγα και σε συναδέλφους που ασχολούνται περισσότερο με το μπάσκετ, δεν γίνεται να μην έχει ένα αθλητικό παίχτη εκεί κάτω. Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Η σημασία πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ είναι η αθλητικότητα. Εκεί είναι που μετράει περισσότερο και ο Κέλλη είναι. Για να σας πάμε λίγο και στο άλλο το κομμάτι, να αφήσουμε λίγο στην άκρη το μπασκετικό, γιατί είχαμε την Παρασκευή αυτή τη συνάντηση στην περιφέρεια. Δεν είναι τις τελευταίες μέρες που προσκύνει τόσο πολύ το θέμα του γηπέδου, αλλά είναι όμως μια διαδικασία που βρίσκεται εν εξέλιξη και έχει πολλή δουλειά και το επόμενο διάστημα και πολλά βήματα τα οποία πρέπει να κάνετε και εσείς ως Άρης, σε συνεργασία πάντα βέβαια με την περιφέρεια και την κυβέρνηση που έχει πλέον τον μπαλάκι, αν λέγαμε. Ναι, ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους που τους αφορά, φυσικά να είναι και όλος ο Άρης εκεί, ώστε να δούμε τα επόμενα βήματα. Άποψή μας, την οποία την καταθέσαμε, ήταν αυτή τελικά που αποφασίστηκε. Να συντάξουμε ένα μνημόνιο συναντήληψης και να υπογραφεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που θα γίνει τον επόμενο μήνα αυτό, θα το έχουμε έτοιμο. Και φυσικά να φτιάξουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα έχει εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους, δύο κιόλας, ώστε να τρέχουν τα ζητήματα που θα προκύψουν για αυτό το πολύ μεγάλο εγχείρημα που προσπαθούμε να πετύχουμε. Αυτά αποφασίστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Βγήκε βέβαια και το ότι και οι δύο δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης δεσμεύτηκαν για ορισμένα πράγματα. Οπότε προχωράμε από εδώ και πέρα. Είναι μια απόφαση από πλευράς Άρη, πολύ σημαντική, που θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά, πολύ χρόνο και πολύ τρέξιμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έκανα την ίδια ερώτηση. Νομίζουμε ότι είναι κάτι εύκολο και γρήγορο. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Κατετζίδη την περασμένη Παρασκευή, τον είχαμε εδώ πέρα στο Λίμπερο, επειδή αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε εμείς πλέον και δηλώσατε και εσείς μετά ότι το μπαλάκι πάει πλέον στην κυβέρνηση για τη διαδικασία της ανταλλαγής και ο κόσμος ρωτάει εύλογα κάτι και πόσο μπορεί να κρατήσει. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Μπορεί να πάει στο χρόνο, μπορεί να πάει πίσω τη διαδικασία. Ο στόχος που έχουμε βάλει όλοι μαζί στην συζήτηση που κάναμε είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να πιέσουμε την κυβέρνηση να το έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Ναι. Παράλληλα, αυτό το χρόνο το χρειαζόμαστε και εμείς για να ετοιμάσουμε και το μνημόνιο συναντήληψη που είπαμε αλλά και τις μελέτες που είναι να γίνουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα τελειώσει το θέμα το κυβερνητικό να προχωρήσουμε μετά πιο γρήγορα. Ναι. Εντάξει, αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουν τα πράγματα όπως μας τα έχουν υποσχεθεί και τα έχουμε συζητήσει. Δεν είναι στο χέρι μας, θα πιέσουμε όσο μπορούμε και η επιτροπή που θα γίνει, η ομάδα εργασίας που θα γίνει, θα πιέζει και αυτή. Και η κυβέρνηση δεν. Στόχος είναι για να γίνει μέσα στο Φεβρουάριο, να έχει τελειώσει αυτό. Ναι. Και η κυβέρνηση δεν θα βγει χαμένη από αυτήν την περίοδο. Γιατί διαβάζουμε και αυτό πλέον, ότι γίνονται δώρα στον Άρη κτλ. Μιλάμε τώρα για μια έκταση φιλέτο στην περιοχή της Χαριλάου, που θα τονώσει πολύ το συντελεστή πρασίνου στην πόλη. Και είναι πολύ μεγάλης αξίας το συγκεκριμένο κομμάτι.
και αντιστοιχεί και στην αξία της περιοχής που θα πάρει για το γήπεδο και παραπάνω, νομίζω, μεγαλύτερη είναι η αξία του από εκείνο το κομμάτι που ανοίξει ο ΟΕΔ. Κοιτάξτε, σίγουρα η αξία του γήπεδου Καρενάου, τα 22 τρέματα μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι πολλαπλάσιας αξίας από το ακίνητο του ΟΑΕΒ στην περιοχή εκεί του, λίγο κάτω από το Διαμήλ. Οπότε είναι προς όφελος του ελληνικού δημοσίου αυτό, ούτως ή άλλως. Φαίνεται από, και με γυμνό μάτι, και ένας απλός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι προς όφελος της Θεσσαλονίκης, γιατί μέσα στο κέντρο της πόλης δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος χώρος πρασίνου, 22 στρέμματων, που αν ενωθούν με τα 17 στρέμματα που είναι το πάρκο παραδίπλα, γίνονται 39 στρέμματα πράσινο, που με τίποτα δεν το βρίσκεις πλέον σε μεγάλες πόλεις σαν την Θεσσαλονίκη. Και ο Άρης δίνει τη δυνατότητα στη Θεσσαλονίκη να το πετύχει αυτή τη στιγμή και να πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα εκείνη η περιοχή. Άρα είναι διπλό το κέρδος για την πόλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πάνω στο ΕΣΑ. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Το αν συμφέρει ή δεν συμφέρει το ελληνικό δήμο, το ελληνικό ότι συμφέρει ούτως ή άλλως και μόνο από αυτά τα δύο πράγματα που είπα. Αλλά θα δούμε στο τέλος πώς θα είναι η τελική συμφωνία. Γι' αυτό λέμε για το μνημόνιο στην αντίληψη. Θα δούμε στο τέλος πώς είναι η τελική συμφωνία και θα αποδειχθεί το ότι το ελληνικό δημόσιο το συμφέρει να κάνει αυτή την ανταλλαγή. Δεν νομίζω ότι θα προχωρούσε η κυβέρνηση σε κάτι που δεν τη συνέφερε και ούτε πρόκειται για κανένα δώρο. Ίσα-ίσα, ο Άρης δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που παίρνει. Και είναι ένα project. Δεν ξέρω τώρα ποιος τα λέει αυτά. Διάφοροι. Να θυμίσω βέβαια ότι εκείνο το ακίνητο εκεί πέρα, επειδή εγώ τυχαίνει να ζω ανατολικά, είναι εκεί 50-60 χρόνια αναξιοποιητό και ανεκμετάλλευτο. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν. Όντως. Ισχύει. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για ένα project, πρόεδρε, το οποίο δεν είναι σε τόσο αρχικό στάδιο όσο μπορεί να νομίζει κάποιος και ότι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Ένα project το οποίο το είχατε ξεκινήσει εσείς ο ίδιος κιόλας στις αρχές του χρόνου, όταν το Βικελίδης πλέον. Ναι, τον Ιανουάριο του 22, ναι. Φτάσατε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί αυτή τη στιγμή το Βικελίδης, κακά τα ψέματα. Η πικρή αλήθεια είναι αυτή και είναι ένα project το οποίο, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το πλάνο το οποίο υπάρχει είναι να μπουν οι μπουλντούζες στο σατέλιτ 22. Αν δεν υπάρξει κάποια αναποδιά στη μέση. Ημερομηνίες δεν θα ήθελα να πω. Ναι. Θα το δούμε, γιατί η ελληνική γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να υπολογίσεις χρόνους. Βλέπετε ότι ταλαιπωρούνται ομάδες στην Αθήνα 15 χρόνια και 20 χρόνια και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ειδικά ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βρει άκρη. Άρα δεν θέλω να βάζουμε χρονικά όρια, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με το ελληνικό δημόσιο. Οπότε αυτό δεν θα ήθελα να βάλω μια τέτοια ημερομηνία. Μάλιστα. Το δεύτερο σκέλος δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις σας. Όχι, αυτό ήταν. Αυτό είναι το συμπέρασμα γενικότερα. Εντάξει, μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο είπα και πριν, ότι είναι ένα project το οποίο προχωράει. Δεν είναι τόσο στο αρχικό του στάδιο. Είναι θετικό το ότι και η περιφέρεια και η Δήμη είναι πολύ θετική για να προχωρήσει. Τώρα πλέον αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, περιμένουμε την κυβέρνηση για να προχωρήσει αυτό το θέμα και παράλληλα τις μελέτες. Για τον ερασιτέχνη, επειδή με ρωτάει τώρα και ένας φίλος, τώρα από τη στιγμή που θα φύγει ο Άρης από την περιοχή της Χαραλώσης κάποια χρόνια, τι μέρημνα υπάρχει, δηλαδή και τα τμήματα που στεγάζονται στο Βικελίδης, το κολυβητήριο, τα γραφεία του ερασιτέχνη επίσης. Θα καταγραφούν όλα στο μνημόνιο στην αντίληψη. Όλα αυτά θα μπουν εκεί δηλαδή. Ναι, όλα θα καταγραφούν εκεί, ναι. Ωραία. Και θα συμφωνηθούν. Ωραία. Εάν δεν συμφωνηθούν, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Εμείς έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Ναι. Θα συζητηθούν με τους εμπλεκόμενους όλους και θα συναποφασιστούν. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Αν δεν συμφωνηθούν, δεν θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης για το γήπεδο Χαριλάου, επειδή το έχουμε ψάξει πάρα πολύ, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις εκεί πολλά πράγματα. Μπορείς να το σουλουπώσεις, να το ομορφύνεις κτλ. Αλλά δεν σου δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχεις ένα γήπεδο με προδιαγραφές Champions League ή Europa League. Ναι. Και φυσικά δεν σου δίνει και την δυνατότητα αξιοποίησης εμπορικών χώρων που είναι πάρα πολύ σημαντικούς. Σίγουρα. Και για τον ΑΣΥΜΑ και για την ΠΑΕ Άρης. Ναι. Ώστε να έχει έσοδα από το γήπεδο, όπως πρέπει να έχουν όλες οι μεγάλες ομάδες έσοδα από το γήπεδο. Έτσι. Καταλάβατε, αυτός είναι ο στόχος και αυτό ήταν το σκεπτικό με το που προχωρήσαμε στο να αποφασίσουμε ότι
πιθανόν να φύγουμε από το γήπεδο του Χαριλάου και να πάμε κάπου αλλού, ώστε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο. Είναι αυτό που μου έχει μεταφέρει και ο Γιώργος Παζαρτζίδης, ο οποίος μου σημείωσε ότι θέλουμε ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι μόνο για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Είναι και εμπορική χώρα, αλλά και ένα γήπεδο που δεν θα είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Μπορεί να, να φιλοξενήσει οποιοδήποτε event, όπως γίνεται και σε πολλά σύγχρονα γήπεδα του εξωτερικού. Καλά, και για τον ερασιτέχνη που ρώτησε ο φίλος και όλα, εντάξει, νομίζω ότι επειδή ο Λευτέρης Αρβανίτης έχει δείξει το έργο του μαζί με τους συνεργάτες του σε δύσκολες συνθήκες για τον ερασιτέχνη, και μετά όταν επιστρέφουν όπως το Πόλο που επέστρεψε στην Αλφαδική, εννοείται ότι θα φροντίσουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη να υπάρξει μέρημνα και για τα γραφεία του ερασιτέχνη και για τα τμήματα του ερασιτέχνη. Εννοείται αυτό. Καλά, εννοείται, ναι, φυσικά. Εννοείται. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι να διεκδικήσουμε. Σας είπα και πάλι, όλα αυτά θα καταγραφούν και εφόσον συμφωνηθούν θα προχωρήσουμε. Εάν δεν ικανοποιηθούμε, μπορεί και να μην προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, να... Αυτό λέω εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε. Μας έκανες, μας κάνατε σοφότερους και δώσατε λίγο πάλι μια εικόνα λεπτομερείως όσον αφορά τα δεδομένα για το νέο γήπεδο. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε και κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι καινούργιο, κάτι πιο αισιόδοξο για την πορεία του συγκεκριμένου project. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε, πιστεύω θα είναι όταν θα ετοιμαστεί το μνημόνιο συναντήληση που θα το υπογράψουμε. Μακάρι. Θα ξαναμιλήσουμε και μετά όταν θα τελειώσει το θέμα τη μεταβίβαση του ακινήτου. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, πρόεδρε. Καλό κουράγιο, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.